Συναγερμό το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν ηλικιωμένος παραπάτησε και έπεσε στα παγωμένα νερά, φωνάζοντας για βοήθεια. Αυτό συνέβη τη στιγμή που ο 76χρονος άντρας προσπάθησε να περάσει την περίφραξη για να συνεχίσει τη βόλτα του στο λιμάνι. Για καλή του τύχη, ψαράδες και μια γυναίκα με ποδήλατο αντιλήφθηκαν το ατυχές αυτό περιστατικό, για το οποίο ενημερώθηκε άμεσα το λιμεναρχείο Ηρακλείου. Ερχόταν και χθες πέρασε. Αυτός έρχεται και κάνει καμιά βόλτα. Δεν είναι από εδώ, είναι από την Αθήνα, έλεγε ο άνθρωπος. Και ήταν κι άρρωστος με καθετήρα. Ερχόταν λοιπόν από εκεί και για μια στιγμή κάνει μια και πάει να περάσει από το κάγκελο. Ναι. Και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εγώ ήμουν εκεί στην πάνω μεριά και ψάρευα. Κι άκουσα τις φωνές μια κοπέλα που ήταν εδώ και έτρεξα. Ναι, βοήθεια φώναξε. Εγώ καθόμουν εδώ, γι' αυτό σηκώθηκα εδώ και τον βλέπω στο κρεμασμένο. Ναι. Και φωνάξαμε το λιμενικό και το βγάλαμε. Αυτός είχε παγώσει κακομοίρηση. Έχω παγώσει, φώναζε. Ψαράδες πέταξαν στο λυκειωμένο σωσίβιο που υπήρχε στο κιόσκι των συνταξιούχων του λιμανιού, ενώ άμεσα βούτυξε λιμενικός για να τον σώσει. Άμα δεν τον έβλεπαμε, ο άνθρωπος έχει τα 5-10 λεπτά, δεν θα άντεξε στο συνημοναχός του. Γιατί ήταν κάτω από το ρεμολκό. Το σκηνή από κάτω σε πιάσει και μετά του δώσαμε το σωσίβιο, δεν μπορούσε άλλο και φόρησε και καθετήρα. Ήταν στη θάλασσα μέσω καθετήρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον ηλικιωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου του παρασκέφθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως έπεσε ο άνθρωπος, πρέπει να ξέρει, αλλά είναι μεγάλος. Και όπως έπεσε εκεί, είναι η κάβη και τα σκηνιά. Και έπιασε ένα σκηνή, του πετάξαμε και το σωσίβιο και σταμάτησε έτσι και κρατούσε μέχρι να έρθει λιμένικη. Είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε εγώ και άλλος ένα κύριο που ήταν πέρα και μια κοπελιά που τον είδε και πήρε τα νοσοκομιακά αμέσως τηλέφωνο. Όλα καλά, έληξε ιστορία, εντάξει. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και έτσι η περιπέτειά του έλαβε τέλος.